Γεια σας φίλες και φίλοι των κόμιξ. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Είναι ένα ανημερωτικό βίντεο, είχαμε να κάνουμε από το Δεκέμβριο ένα, γιατί ήταν το πρώτο κιόλας. Θα μιλήσουμε για τα καινούργια τεύχη που θα κυκλοφορήσουν αυτό το μήνα από την Καθημερινή, τα καινούργια Disney Comics. Θέλω να πω πρώτα να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Επίσης τα περισσότερα τεύχη έχουν κυκλοφορήσει ήδη στα περίπτερα. Αλλά θα πούμε τα καινούριο Mickey Mouse και το καινούριο Comics. Θα πούμε δύο λόγια για αυτά. Θα δείξουμε όλες τις ιστορίες. Και θα κάνουμε καινούριο βίντεο τον επόμενο μήνα, σε λίγες μέρες λογικά. Γιατί θα ανεβάσει η Καθημερινή στην ιστοσελίδα της το νέο κατάλογο με τα καινούργια τεύχη. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τον καινούριο κατάλογο, με τον κατάλογο που είναι αυτό το μήνα, τον Ιούνιο. Θα δούμε τα τεύχη. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτά είναι τα τεύχη που θα κυκλοφορήσουν. Όπως είπα και στην αρχή, έχουν κυκλοφορήσει τα περισσότερα. Τα μόνα που δεν έχουν κυκλοφορήσει είναι τα Mickey Mouse 419 και το Comics νούμερο 96. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα τεύχη που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Το Mickey Mouse 314 και το Comics 96 δηλαδή. Θα δούμε λίγο αναλυτικά τις ιστορίες που θα περιέχουν και τα δύο τεύχη. Ξεκινάμε με το Mickey Mouse. Οι ιστορίες θα είναι οι εξής. Να πω επίσης ότι το τεύχος αυτό θα περιέχει 5 ιστορίες. Ξεκινάμε με την πρώτη, η οποία λέγεται «Οι πειρατές της ακτής». Θα πρωταγωνιστεί ο Scrooge McDuck. Η δεύτερη θα είναι ο θρύλος του Τσούκα Νατσούκα με το Mickey Mouse. Η τρίτη, το ασταμάτητο Squonk με τον Donald Duck. Η τέταρτη, το κάτω από τον καυτό ήλιο με τον επιθεωρητή O'Hara. Και τέλος, η πέμπτη ιστορία, ένας αμφίβιος πρωταθλητής με τον Donald Duck. Έχω να πω ότι μου φαίνεται παράξενοι οι τίτλοι, οπότε θα είναι και παράξενες οι ιστορίες. Ανυπομονώ να δω πώς θα είναι το τεύχος. Μπορεί να κάνουμε και ένα βίντεο που να το δείχνουμε πώς είναι μέσα, οι ιστορίες και όλα αυτά. Πιστεύω πάντως θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε με το κόμιξ, το οποίο θα περιέχει 9 ιστορίες. Η πρώτη θα είναι τα ρομπότ τελιστές. Μία παλιά ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Καρλ Μπάρκς και παρουσιάζεται στο τεύχος όπως ακριβώς πρώτα δημοσιεύτηκε. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη, τη Ζώα και Κτίνη. Μία ιστορία σε σενάριο του Πέρ Χέτμαν και εικονογράφηση του Βίκαρ. Συνεχίζουμε με την τρίτη ιστορία, το Βάζο Ινδοκίνας, ένα σενάριο του Σούνε Τρουελστούπ σε σχέδιο του Μπάς Χέιμανς. Η επόμενη σειρά είναι η τέταρτη, η νυχτερινή βραδιά. Ένα σενάριο των Πατ και Κάρολ Μακγκριλ σε σχέδιο του Μπερνάδο. Η επόμενη ιστορία είναι η πέμπτη, το κουτί της Πανδώρας. Μία ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Νόελ Βαν Χόρν. Η έκτη, καταστροφικές μορφές ενέργειας. Ένα σενάριο του Τέργιε Νορντίμπεργκ σε σχέδιο του Άρλιντ Μίντουν. Η έβδομη, το μάτι της τίγρης. Μία ιστορία που έγραψε ο Λάρς Γένσεν και σχεδίασε ο Μάρκο Ρότα. Η όγδοη, Jones καλεί ενισχύσεις. Μία ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Κάρι Κορχόνεν. Και η τελευταία, βροχή από ένα σενάριο του Πέτερ Σνέιμπεργκ, εικονογραφημένο από τον Φεριόλη. Αυτές ήταν οι ιστορίες του περιοδικού κόμικς που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Το νούμερο 96. Αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος.
κάντε ένα like και ένα subscribe και τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή σας συνέχεια.